Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα από τα πιο προβεβλημένα και δυναμικά στελέχη της ομογένειας στην Αμερική, το Σάβα Τσίβικο, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει και πρόεδρος στην ΑΧΕΠΑ. Κύριε Τσίβικο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε σήμερα. Μιλάμε απευθείας με την Αμερική. Έχετε τους χαιρετισμούς από όλη την Ελλάδα. Είστε Κύπριος και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την οργάνωση, την ΑΧΕΠΑ, στην ομογένεια. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, μιας και η ομογένεια ανέκαθεν ήταν το χρυσό πάπλωμα για την Ελλάδα και την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Ναι, είναι μεγάλη τιμή πραγματικά η εκλογή μου στο είπα το αξίωμα της ΑΧΕΠΑ, αλλά συνάμα είναι και μεγάλη ευθύνη την οποία αποδέχομαι, γιατί αντιπροσωπεύω τώρα μια οργάνωση με 101 χρόνια ιστορία. Η ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε το 1922 και έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο όσον αφορά την υπεράσπιση του ελληνισμού και δικαίου του ελληνισμού, την Ορθοδοξία, την Κύπρο, προάγει την παιδεία, την φιλανθρωπία, την κοινωνική συμμετοχή και προσφορά και τόσα άλλα. Η ΑΧΕΠΑ σήμερα, θα έλεγα, είναι μια νέα σύγχρονη φιλική εταιρεία που μεγαλώνει και εξαπλώνεται παντού. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε όλα τα κέντρα αποφάσεων και όπου υπάρχει ελληνισμός. Και η ΑΧΕΠΑ προσδοκεί να είναι και να συνεχίσει να είναι η φωνή της ομογένειας και η γέφυρα με την πατρίδα. Κύριε Τσίβικο, εκτός της οικονομικές ενισχύσεις που επιμελείται η οργάνωση, εκτός την επιχειρηματικότητα που ανοίγει διάβλους επικοινωνίας με την Ελλάδα και την ανάδειξη και την προβολή των εθνικών θεμάτων στα διεθνή φόρα, εμπλέκεται και στο λόμπι το ελληνικό, στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Για το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, σε Ελλάδα και Κύπρο βέβαια, σε όλα τα επίπεδα εμπλέκεται. Εδώ στην Ελλάδα το πιο βασικό είναι, ας πούμε, το Κυπριακό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα που προκύπτουν μέσα στον χρόνο. Στην Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια έχουμε καλοθελητές και στο χώρο της πολιτικής και στο χώρο της δημοσιογραφίας που κάθε μέρα κάνουν εκτιμήσεις και προβλέψεις οι οποίες διαψεύδονται συνεχεία ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομ Μενέντες, και φιλέλληνας βέβαια, θα υποκύψει στις πιέσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής για το θέμα των F-16, δηλαδή για να άρει το βέτο που έχει βάλει για την πώληση και την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Γνωρίζω ότι έχετε προσωπική φιλία με τον Μπομ Μενέντες και νομίζω ότι εσείς θα μας κατατοπίσετε καλύτερα για το πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Να αρχίσουμε από την αρχή και να διορθώσω ότι η ΑΧΕΠΑ δεν θα έλεγα ότι θέλει να ονομάζεται λόμπι, ένας οργανισμός λόμπι. Η ΑΧΕΠΑ είναι ένας οργανισμός με μέλη σε όλη την Αμερική και μέσα από την κοινωνική συμμετοχή των μελών μας είναι αυτός ο τρόπος ο πιο, θα έλεγα, επιδραστικός στις επικοινωνίες με τους βουλευτές και τους γερουσιαστές. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί εδώ στην Αμερική για να ονομάζεσαι λομπίστας υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες προδιαγραφές και δεν θέλω να δημιουργούνται τα όποια σύννεφα. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο του οργανισμού, όπως σας είπα, επειδή έχουμε τμήματα σε όλη την Αμερική, είμαστε σε επαφή με πάρα πολλούς βουλευτές και γερουσιαστές και έχουμε αναπτύξει πολύ πολύ καλές σχέσεις. Έχω την τιμή να ονομάζω
έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο υποστηρικτή μας στην Γερουσία αυτή τη στιγμή, τον γερουσιαστή Μπαμ Μενέντες, προσωπικός φίλος για 30 χρόνια, και πρέπει να σας πω ότι δεν το κάνει λόγω φιλίας, αλλά το κάνει γιατί πιστεύει πραγματικά στα δίκαια του ελληνισμού και στο δίκαιο για τη δικαιοσύνη της Κύπρου. Πολλοί καλοθελητές, όπως περιγράψατε, που προσπαθούν να σπείρουν ζυζάνια και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δυστυχώς παραμένουμε Έλληνες σε αυτό το τομέα. Μην ξεχνάτε το έργο που έχει επιτελέσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι μας στην Βουλή και στην Γερουσία, που έχουμε φτάσει σήμερα όσον αφορά τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις της Ελλάδος, της Κύπρου και της Κύπρου με την Αμερική. Και ένας πρωταγωνιστής σε αυτές τις εξελίξεις υπήρξε ο Μπαμ Μενέντες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μας στεναχωρεί η θέση του νυν Προέδρου, ο οποίος νομίζαμε ότι ήξερε τα θέματα και ότι δήθεν ήταν φιλέλληνας. Δυστυχώς αυτό το τομέα έχουμε διαψευστεί και καταλαβαίνετε τώρα που είναι στην εξουσία προσπαθεί να προασπίσει τα αμερικάνικα συμφέροντα και νομίζει λαθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι με το να κρατήσει την Τουρκία στο Μαντρί θα εξυπηρετήσει τα αμερικάνικα συμφέροντα. Εγώ λέω ότι ένας τυχόν πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις και θα χαλάσει αυτό το οικοδόμημα που λέμε ΝΑΤΟ, παρά μια τυχόν ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που στην τελική ανάλυση, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι περίπου συμβολική αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς έδωσε την υπόσχεση στην Τουρκία ο Biden και η περί αυτού ότι θα κάνουν το παν για να πουλήσουν τα νέα σύγχρονα F-16 στην Τουρκία. Αυτή η κατάσταση τώρα είναι σχεδόν 3 χρόνια και αν έχει διαρκέσει τόσο πολύ, αυτή η καθυστέρηση οφείλεται, ναι, στον Μπαμ Μενέντες. Αλλά στο τέλος της ημέρας μπορούν και να τον προσπεράσουν. Δηλαδή μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση να γίνει αυτή η πώληση, μη λαμβάνοντας υπόψη το βέτο που έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Όπως έχουν αυτά τα πράγματα, το έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι αν δεν αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας, αν δεν αλλάξει η πολιτική των απειλών, των καθημερινών απειλών στο Αιγαίο και στην Κύπρο, αυτός δεν πρόκειται να δώσει τη συγκατάθεσή του για την πώληση των F-16 και μην πιστεύετε οτιδήποτε άλλο, γιατί το ξέρω από προσωπική συνομιλία. Είναι σημαντικό. Αυτό που μας λέτε είναι σημαντικό, διότι εδώ οι πένες, οι γραφίδες και οι οίκοι, οι εκδοτικοί δουλεύουν νυχθημερών για να δημιουργηθεί μια σύγχυση. Πάντως και αυτό με τη Σουηδία είναι αμφίβολα να εξελιχθεί, γιατί έχει συμφωνήσει επί της αρχής. Δεν είναι κάτι τελικό. Όχι. Αν δεν πάρθει απόφαση από το τουρκικό κοινοβούλιο, να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα γίνει. Να σας πω την προσωπική μου άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η Αμερική θα βρει τον τρόπο να κάνει αυτή την πώληση. Εμείς κάνουμε το παν για να καθυστερήσουμε αυτή την πώληση και να είμαστε αγκάθι σε αυτό το δρομολόγιο, θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τον χρόνο να εξοπλίσει τα δικά της τμήματα, ούτως ώστε να έχει το απάνω χέρι. Κύριε Τσίπικο, ακριβώς αυτό που λέτε έχουν τονίσει πολύ σοβαροί αναλυτές, που είναι και ρεαλιστές, εκτός της ευσεβής πόδους που έχουμε όλοι μας, είναι και ρεαλιστές και έχουν πει από την αρχή ότι αυτή η υπόθεση, επειδή είναι και λεφτά στη μέση, δεν πρόκειται να μείνει για πάντα σε αυτή την κατάσταση. Κάποια στιγμή θα γίνει η πώληση. Όπως πολύ σωστά τονίσατε, οι περισσότεροι ομονοούν στο ότι
στην καθυστέρηση που δημιουργείται, σε αυτό το χρόνο που κερδίζουμε, να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε. Έχετε μιλήσει στο παρελθόν για μια παθογένεια που έχουμε, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χρονική φάση, αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε, πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος για ολιγορία? Όχι καθόλου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υπάρξει έτσι μια μακροχρόνια εξωτερική πολιτική, μια οξυδερκής εξωτερική πολιτική, σε απόλυτο συντονισμό με την Κύπρο, γιατί ο ελληνισμός είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα αυτή τη χρονική στιγμή. Βλέπετε καθημερινά και μην σας κοροϊδεύει η Τουρκία και ο Ερντογάν για αυτή την δίθεν επίθεση φιλίας. Αυτό γίνεται από ανάγκη, όχι από οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στην Τουρκία. Η οικονομία είναι έτοιμη να καταρρεύσει και κατανοείται ότι και ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Αλλά πίσω από αυτή την επίθεση φιλίας βλέπετε καθημερινά τις δηλώσεις και του ιδίου και των εγκάθετών του και των υπουργών του που αφισβητούν την κυριαρχική, την κυριαρχία της Ελλάδος, αφισβητούν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μιλούν για τα μεγάλα σχέδια και για τον αιώνα της Τουρκίας. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκτός το επίπεδο των δηλώσεων, έχουμε περάσει και σε ενέργειες. Ήδη το γεωτρύπανο της Τουρκίας έχει βγει ήδη σε ένα σημείο που έχει δώσει σήμα τουλάχιστον ότι από μια μεριά υπάρχει διάλογος, από την άλλη μεριά όμως στο σημείο που είναι δίνει πολύ καλά τον ορισμό. Επειδή ζείτε στην Αμερική, έχετε περάσει από πολλά πόστα, έχετε περάσει από άλλες έτσι οργανώσεις, θέλω να μας πείτε, κατανοούμε ότι στην Αμερική το σύστημα δεν είναι μονολιθικό. Υπάρχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχει το Πεντάγωνο, υπάρχει το State Department. Ενώ βλέπουμε αυτό που είπατε με τον πρόεδρο Biden, ότι πιέζει ας πούμε την Επιτροπή για να δώσει τα F-16 γιατί θέλει να κρατήσει την Τουρκία στο Μαντρί. Την ίδια στιγμή όμως ενισχύεται η Σούδα, ενισχύεται η Αλεξανδρούπολη, και σε αυτό ενδεχομένως, εσείς θα μας πείτε, αν έχει να κάνει με αυτό το ότι στην Αμερική δεν είναι μονολιθικό το σύστημα και δεν υπάρχει μία γραμμή. 100% και να ξέρετε ότι στο τέλος της ημέρας, εάν πάρθει η τελική απόφαση να γίνει το πρόγραμμα με τα F-16 προς την Τουρκία, να ξέρετε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων με την Ελλάδα και ποιοτική υπεροπλία, θα έλεγα, όσον αφορά τα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εννοείται τη συζήτηση για τα F-35 δηλαδή? F-35 και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα που αυτή τη στιγμή συζητιούνται. Να ξέρετε ότι η σχέση της Ελλάδος με την Αμερική έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον ένας αναγκαίος και σπουδαίος σύμμαχος για την Αμερική. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ανατρέψει την πολιτική σε αυτή την περιοχή, αλλά και γενικότερα. Και αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως ένα από τα πλέον στρατηγικά σημεία για την Αμερική. Αυτή συνεχίζει να αναβαθμίζεται με εκατομμύρια δολάρια επένδυση, το ίδιο και στη Σούδα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Γι' αυτό
μην συγκεντρώνεστε μόνο στην τυχόν πώληση των F-16, γιατί ο συσχετισμός δυνάμεων δεν πρόκειται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από εδώ και στο εξής, να είναι υπέρ της Τουρκίας σε καμιά των περιπτώσεων. Είναι πολύ παρήγορο αυτό που μας λέτε και ειδικά από την θέση, το σημείο που είσαστε. Επειδή είστε από την Κύπρο, έχετε βιώματα στην εξωτερική πολιτική πρωτοπόρα. Δηλαδή η Κύπρος με κατεχόμενα, με όλα αυτά τα προβλήματα και το μέγεθος που έχει, κατάφερε να περάσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ, να περάσει σε συμφωνίες οριοθέτησης. Στην Ελλάδα έχουμε δύο απόψεις. Έχουμε τη μια άποψη που λέει, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περάσουμε στην ανακήρυξη της ΑΟΣ και στο κομβικό σημείο που είναι η οριοθέτηση με την ΑΟΣ της Κύπρου για να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός διάδρομος για την αγορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που θα προέρχεται, ας πούμε, από το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή όποιες άλλες χώρες περάσουν στην εξόριξη. Και υπάρχουν δύο απόψεις γι' αυτό. Η μια απόψη λέει ότι δεν είναι ακόμα η ώρα και πρέπει να επέλθει μια ισορροπία ισχύως και σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο για να προχωρήσει η Ελλάδα στο επόμενο διάστημα. Και υπάρχει η άλλη άποψη που λέει ότι κυριαρχούν φοβικά σύνδρομα στην πολιτική ελίτ της χώρας και πάντα δίνουν το παράδειγμα της Κύπρου. Εσείς τι λέτε? Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση, αλλά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις θα έλεγα ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ και αντέδρασαν μόνο όταν έκανε κάποιες κινήσεις στην Τουρκία όσον αφορά αυτό το ψεύδο έγγραφο που υπέγραψε με τη Λιβύη. Αν θυμάστε, τότε κινηθήκαμε να υπογράψουμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, που είναι και αυτή κουτσουρεμένη. Το ίδιο με την Ιταλία, προσπαθούμε με την Αλβανία και δυστυχώς η πιο εύκολη πρέπει να ανακηρυχθεί η συμφωνία της ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας. Ξέρω στο παρελθόν επί Υπουργείας, νομίζω, του Μανιάτη ήταν έτοιμη να γίνει η ανακήρυξη, άλλαξε κυβέρνηση και αυτό δεν έγινε ποτέ. Και έχετε δίκιο, επικρατούν αυτές οι δύο οι απόψεις. Η μια, δεν θα την έλεγα φοβία, αλλά και στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι και αυτό, να φοβούνται τις εξελίξεις. Και η άλλη είναι ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερους πονοκεφάλους αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω, που πιστεύουν ότι η ανακήρυξη της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο πρέπει να γίνει χθες, γιατί εγώ νομίζω ότι και αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη των συζητήσεων. Ελπίζω μέσα από αυτό τον νέο διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρξει έτσι ένα μονοπάτι προς την ειρήνη, αλλά πρέπει και πάλι να σας πω ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εφόσον η Κύπρος παραμένει κατεχόμενη. Είναι αυτοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο που προσπαθούν να πετάξουν, θα έλεγα, την Κύπρο στο περιθώριο με πολλούς και διάφορους ισχυρισμούς, αλλά να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού βρίσκεται από κατοχή και θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει αυτή η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας από τη στιγμή που υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, γιατί θα παραμένει ένα κάθι σε οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να επέλθει. Έχει γίνει κουβέντα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν επικρίνει τον Πρωθυπουργό ότι προσήλθε σε διάλογο στο Βίλνιους με τον Τούρκο ομολογό του, τον Πρόεδρο Ερντογάν, χωρίς να μπει το θέμα της Κύπρου. Και εκεί υπήρχε ο αντίλογος ότι αν βάλεις όλα τα θέματα δεν προχωράς καθόλου και έστω αυτά τα δειλά βήματα που γίνονται στον διάλογο δεν θα γινότανε.
Γίνεται κουβέντα λοιπόν για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προοπτική όταν υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει, όπως είναι ο επικισμός? Ούτε κατά διάνοια, αγαπητέ Κώστα, και δεν είναι μόνο η Κύπρος και η Ελλάδα που θα αντισταθούν. Φέρει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ευκαιρία να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι μια ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για φανερούς λόγους και πολλές φορές χρησιμοποιούν την Ελλάδα και την Κύπρο για να κρυφτούν. Πρέπει να σου πω ότι εγώ χάρηκα γιατί στη τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Κύπρο νομίζω οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Μίλησε για αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, μίλησε για την μη ύπαρξη σε οποιαδήποτε συμφωνία των εγκυτριών δυνάμεων. Νομίζω το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ελπίζω να υπάρξει έτσι μια έντονη επικοινωνία όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδος με την Τουρκία. Αλλά μακάρι να εμπλακεί σοβαρά η Τουρκία στο ενταξιακό μονοπάτι, που εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι η Τουρκία πραγματικά θέλει να μπει στην Ευρώπη. Απλά θέλει να μπει στο προθάλαμο της Ευρώπης, να απολαμβάνει όλα τα benefits, τα δικαιώματα, ας το πούμε, αλλά να μην έχει τις υποχρεώσεις που θα είχε ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Κύριε Τσίβικο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Να σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, καλή δύναμη στο έργο το καινούριο το οποίο έχετε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε πάντα. Η φωνή της ομογένειας από το News Hub πάντα έχει ένα βήμα να βγαίνει. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να θυμάστε ότι όλοι μαζί μπορούμε, αλλά την ίδια στιγμή δεν ξεχνάμε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.